Ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν ένας αθλητής γεννημένος νικητής. Ωστόσο ήξερε καλά πως η δύναμη μπορεί να σου δώσει ακόμη και μια ήττα. Ο Μπάνε ήθελε να μοιραστεί τις εμπειρίες του μέσα από ένα δικό του δημιούργημα, ένα δικό του βιβλίο, κάτι περισσότερο από μια απλή αυτοβιογραφία, αφού όπως είπε, το βιβλίο μου είναι ό,τι πιο δημιουργικό έχω κάνει από τότε που ήμουν παίχτης. Το βιβλίο του Μπάνε λοιπόν έχει ξεκινήσει το δικό του ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα και το Σάββατο 30 Μαρτίου θα παρουσιαστεί και στο Ηράκλειο. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 11 το πρωί στο κλειστό Νέα Αλικαρνασσό στα 2 ωράκια και μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου ήταν πάντα η θέση του σπουδαίου παλέμαχου αθλητή. Με διοργανωτές τον Σβέκη και τη Health Volution, με τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο πρώην πρόεδρος του Ηράκλειο και του ΕΣΑ και Μανώλης Παπακαλιάτης, ο βετεράνος αθλητής μπάσκετ και πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ηρακλείου Δημήτρης Δότσιος και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο δημοσιογράφος της Crete TV Γιώργος Μιμίκος, ενώ αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας είναι η Crete TV, η Παγκρίτη Εφημερίδα Νέα Κρήτη, η ιστοσελίδα Νέα Κρήτη και το ράδιο 98,4. Ο Μπάνε περιμένει τον μπασκετικό και όχι μόνο κοινό του Ηρακλείου να είναι εκεί στις 30 Μαρτίου στην παρουσίαση του βιβλίου του, που περνά μηνύματα σε αθλητές και φιλάθλους κάθε ηλικίας, γιατί τους μαθαίνει τη δύναμη της ήττας. Γιατί και αυτή υπάρχει στον αθλητισμό, αλλά και στον πρωταθλητισμό. Ο Μπάνε όντως δεν ήθελε να χάνει, όντως ήταν γεννημένος νικητής, ωστόσο έμαθε να γίνεται και πιο δυνατός μέσα από μια ήττα, λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Δότσιος, κάνοντας το τζάμπολ πριν την ημέρα της παρουσίασης. Πρέλεβιτς για τρεις. Είναι εύστοχος! Ένα κρίσιμο καλάθι από τον μεγάλο Πρέλεβιτς. 66-63, ένα λεπτό πριν από τη νύχτη. Ο Πρέλεβιτς που ήταν εκτός ισορροπίας, εκτόξε και ο Μπράντοβιτς θα βάζει με την τύχη του. Καλέσαμε τον Μπάνε για να μπορέσει να κάνει, αφού το κάνει σε όλη την Ελλάδα και ανοίγει την παρουσίαση του βιβλίου του, να κάνει και εδώ την παρουσίαση όπως και στα Χανιά αντίστοιχα την ερχόμενη μέρα, δηλαδή το Σάββατο 30 Μαρτίου και την Κυριακή 31 Μαρτίου που θα γίνει στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά αντίστοιχα, είναι υπό την αιγίδα του Σβέκη, υπό την συμπαράσταση και την συμμετοχή όπως και της Health Volution, της εταιρείας που εκπροσωπεί και ο Μπάνε, και γίνεται μια πάρα πολύ καλή οργάνωση σε αυτό το κομμάτι και είναι μία από τις δράσεις, όχι τις εξωαγωνιστικές όπως ανέφερες, ότι προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς από την πλευρά μας σε όλη την Κρήτη ένα διαφορετικό στίγμα, μία διαφορετική προσέγγιση του αθλητισμού.